πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες για τις σπουδές, την επιλογή επαγγέλματος και τα κίνητρα διαβάσματος για τις πανελλήνιες εξετάσεις είχαν την ευκαιρία να μάθουν παιδιά και γονείς στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης επαγγελματικού προσανατολισμού ημέρες καριέρας από τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου. Πρόκειται για μια δράση θεσμό που πραγματοποιείται στην Κρήτη για 23η χρονιά. Νιώθουμε χαρούμενοι και όντως είναι θεσμός γιατί εισπράττουμε αυτή την ικανοποίηση και αυτή την ανταπόκριση του κόσμου. Νιώθουμε ότι όντως είμαστε εδώ για να καλύψουμε ένα κενό και να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη τεράστια που έχει να κάνει με την ενημέρωση των μαθητών σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό διοργανώνουμε και αυτήν την ημερίδα όλα αυτά τα χρόνια της ημέρας καριέρας, να βοηθήσουμε παιδιά να πάρουν συνειδητές αποφάσεις για τη ζωή τους, αποφάσεις που θα τους κάνουν επαγγελματικά ευτυχισμένους και όχι απλά επαγγελματικά επιτυχημένους όπως ήταν στη δική μου γενιά. Ειδικοί σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εξήγησαν μεταξύ άλλων τις σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρθηκαν σε θέματα συμβουλευτικής αλλά και στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Υπάρχει ενδιαφέρον να βρούνε καινούργια επαγγέλματα, να μπουν σε καινούργιους τομείς. Βέβαια το ζητούμενο πάντα είναι πώς θα πείσουμε τα παιδιά ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια, ότι είναι σημαντικό, ότι είναι σημαντικές σπουδές, ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουν για να κάνουν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους. Μια πολύ αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια από τα φροντιστήρια του Καμισάς, από τον κύριο Μαυράκη. Πραγματικά σαν γονείς, εγώ προσωπικά πήρα πάρα πολλές γνώσεις, πράγματα που δεν ήξερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για μία ακόμη φορά το νησί αγκάλιασε τις ημέρες καριέρας από τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου, την μεγαλύτερη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με γονείς και μαθητές να ανταποκρίνονται με ενδιαφέρον στη δράση. Είναι πληροφορίες οι οποίες εμείς της παλαιότερης γενιάς δεν γνωρίζουμε. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα και δυστυχώς τρέχουν τόσο πολύ οι εξελίξεις και οι αλλαγές στα υπουργεία που μένουν πάρα πολύ πίσω στην πληροφόρηση. Πάρα πολύ. Και τέτοιες δράσεις είναι ευλογία το να υπάρχουν. Μακάρι να υπήρχε αυτός ο θεσμός και να το γνωρίζαμε και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία των παιδιών. Εμένα η κόρη μου έκανε όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία και όλο αυτό το τεστ προσανατολισμού που δείχνει και τα στοιχεία του κάθε παιδιού, από το οποίο της έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις. Στην διάρκεια της εκδήλωσης, έμπειροι και καταξιωμένοι στον χώρο τους επαγγελματίες συναντήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με τους μαθητές, δίνοντας πληροφορίες και λύνοντας κάθε απορία.